Στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου, η Ρόδος υποδέχθηκε τον Παναξιακό για τη 10η αγωνιστική του περιφερειακού πρωταθλήματος στον 8ο όμιλο. Η Ρόδος με πάρα πολλές και σημαντικές απουσίες κατέβηκε με αρκετούς νεαρούς στη σύνθεσή της. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε στιγμιότυπα λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Ο Στέλιος Θέμελης εδώ, πρώην τερματοφύλακας της Ρόδου πριν αρκετά χρόνια, αντιμέτωπος τώρα με τους Πράσινους. Αντιμέτωπος και ο Δημήτρης Κούνας στον πάγκο του Παναξιακού που παλαιότερα είχε περάσει από την τεχνική ηγεσία της Ρόδου. Εδώ ένα σούτ στο δοκάρι σε μια πολύ καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Για τον Παναξιακό ξανά η φάση. Εδώ το σούτ, η μπάλα βρήκε το δεξί δοκάρι στο 19ο λεπτό μετά το σούτ του Σταματίου. Εδώ μια αντεπίθεση πέφτει στο έδαφος ο Γκινής. Υπάρχει κίτρινη κάρτα στον αμυντικό του Παναξιακού. Ζητήθηκε κόκκινη. Ο διαιτής εδώ θεώρησε ότι δεν είναι σε προφανή θέση για γκολ ο παίκτης της Ρόδου και βγάζει την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του σε μια φάση που έγινε στο 21ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Σέντρα στην περιοχή, διώχνει ο Θέμελης, ο Σκαρλάτος. Το σούτ που γίνεται, η μπάλα χτυπά και πάνω στον διαιτή. Όπως είδατε, ο Σκαρλάτος γυρίζει, ο Γκινής σουτάρι σε μια πολύ καλή ευκαιρία. Στο 23ο λεπτό η μπάλα φεύγει out. Ο Σκαρλάτος εκτελεί το φάουλ, δεν ανησυχεί ο Θέμελης. Μπλοκάρι, είμαστε πάντα στα στιγμιότυπα του πρώτου ημιχρόνου. Σέντρα στην περιοχή, περνάει μπάλα από όλους. Το σούτ από το Σταματίου, μπλοκάρι ο Ροδανάκης με διπλή προσπάθεια. Ο Σκαρλάτος εκτελεί το φάουλ, πέρασε μπάλα από όλους, δεν ανησυχεί ο Θέμελης. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίχρονο, ακόμα ένα φάουλ άστοχο. Ένα σούτ εδώ στη συνέχεια που επιχείρησε ο Καρούσης δίπλα από το δοκάρι και ένα νέο σούτ του Στάμου δίπλα από το δοκάρι του Ροδανάκη. Μια σέντρα μπάλα κοντράρι στον ουρανό των δικτύων, υπάρχει κόρνερ. Από τον Κατσάνη ήταν το σούτ. Εδώ ο Θέμελης μπλοκάρει και πάλι. Ήταν ένα μάτς χωρίς πολλές κλασικές ευκαιρίες. Ένα μάτς που πήγε περισσότερο στη δύναμη, σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο. Να το σούτ εδώ του νεαρού του Γιωργά, πάρα πολύ καλό. Με το αριστερό πόδι ο Θέμελης εξίσου πολύ όμορφα βγάζει την μπάλα με το ένα χέρι corner. Στο 72ο λεπτό ήταν αυτή η φάση. Εδώ ο Σταμάτης ο Καντιμύρης απομακρύνει τον κίνδυνο. Ο Γκινής θα χάσει το κοντρόλ και παράλληλα την ευκαιρία λίγο πριν από το φινάλε του αγώνα και έτσι το παιχνίδι θα τελειώσει μετά από αυτή εδώ την προσπάθεια του Γιωργά που στέλνει την μπάλα out.